Ενδιαφέρον έχει να δούμε το νέο tie rubber της Αμπού Γκαρσία. Είναι σε αυτή τη συσκευασία. Θέλω να σας δείξω τι ακριβώς είναι και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν. Και αυτό γιατί γιατί πέρα από την κυρίως μπύλια, ας το πούμε, στο βαρύδι της, θα βρούμε την μπύλια μαύρη, με το πάνω και κάτω μέρος να δείχνει το χρώμα που έχει υπακολουθεί και η τρέσα της. Πάντα λοιπόν μαύρο και έτσι αυγουλοειδές το σχήμα. Έχει λόγο που είναι έτσι, έχει μια πάρα πολύ καλή ανάκτηση, χωρίς με τη μεγάλη κόντρα όταν τα ανεβάζουμε, αλλά πέρα από αυτό δίνει και την κίνηση που θέλουμε στην τρέσα μας. Η τρέσα επίσης έχει ένα πάρα πολύ είναι πολύ αξιόλογη και αξιοπερίεργη, διότι έχει και ένα βαρύδι πάνω της. Στα 100 γραμμάρια και στα 80 είναι συν 10 που έχουμε τώρα στα χέρια μας. Σε άλλα, σε πιο μικρά, είναι πιο μικρά γραμμάρια. Το 10 γραμμάρια, το μολύβι δηλαδή, το έχει φτιάξει εξεπίτηδες η εταιρεία έτσι, ούτως ώστε όταν αποχωρίζονται αυτά τα δύο και μαζεύουμε, το ένα να χτυπάει το άλλο. Όταν χτυπάει το ένα το άλλο, δημιουργείται ένας θόρυβος, ένας ήχος μέσα. Γι' αυτό πολλές φορές έχω πει ότι η χάντρα που βάζετε ανάμεσα, να μην τη βάζετε. Δεν θα έβαζα για να γλιτώσουμε κάποιο κόμπο. Δεν έχει πρόβλημα ο κόμπος. Ένα παλό κοπανηματάκι είναι, το οποίο δημιουργεί αυτόν τον ήχο, που τον κρότο, θα έλεγα, μέσα στο βυθό, που αυτό προκαλεί και τα ψάρια. Επίσης, συνεχίζει αυτό το έτσι ιδιαίτερο τεχνητό να μας εκπλήσει. Βέβαια έχει γυρίσει τώρα πια, έχει γίνει κέρλι η ουρά σε όλα σχεδόν, όχι σε όλα, αλλά οι πιο πολλοί έτσι κατασκευαστές βάζουν κέρλι ουρά, γιατί έχουν δει ότι έχει πολύ καλύτερη κίνηση. Αλλά εδώ θα δούμε επίσης ότι υπάρχει και ένα προεγκατεστημένο ελαττηριάκι. Είναι αυτό που μας έδωσε πριν ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, το έναυσμα να χρησιμοποιήσουμε ελαττήρια για την τοποθέτηση σιλικόνης επάνω, έξτρα σιλικόνης, θα το δούμε στη συνέχεια, για τη μεγαλύτερη προσέγγιση των ψαριών, καλύτερη προσέγγιση των ψαριών. Και όπως έχει και ένα μικρό αγκιστράκι, το οποίο είναι το αγκίστρι συγκράτησης της σιλικόνης μας. Πάμε να δούμε μία σιλικονίτσα, ένα δείγμα πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Έχω εδώ λοιπόν τη σιλικόνη μου που θέλω να προσθέσω επάνω στην τρέσα. Επειδή τη βλέπω λίγο μακριά, έτσι, αυτή έχει και τις ραβδόσεις και μπορούμε να την κόψουμε όπου εμείς θέλουμε. Στο περίπου τώρα εγώ θα ήθελα, ας πούμε, κάπου εδώ να έρθει η τρέσα μου, νομίζω, η σιλικόνη μου, συγγνώμη, και ακολουθεί, βλέπω, και την τρέσα στο ίδιο σημείο. Καταλήγει δηλαδή στο ίδιο σημείο. Οπότε, πολύ εύκολα και απλά, καρφώνω τη μητούλα από το λατήριο, βιδώνω τη σιλικόνη μου επάνω, βάζω το μικρό κλεφτάκο, καρφώνω δηλαδή το μικρό κλέφτη πάνω στη σιλικόνη μου και είμαι έτοιμος. Δείτε λοιπόν τώρα μία παρουσίαση που έχει όλο αυτό το πράγμα. Μέσα στη θάλασσα είναι απίστευτη η κίνηση που δημιουργεί. Και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ έτσι δυνατά προσελκυστικό το όλο σύνολο. Μαζί με την κεφαλή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Προσωπικά το μικρό σπλίτ που έχει πάνω η κεφαλή, η μικρή κεφαλή της τρέσας, εγώ το βγάζω. Θα σας συστήσω να το βγάλετε κι εσείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει και αυτό. Ίσως το έχουν σκεφτεί οι Ιάπωνες ότι θα πρέπει στο παράμαλο να βάλουμε ένα κρυκάκι ή ένα μικρό στριφτάρι. Αν το κάνετε αυτό, οκ, okay, αλλά εγώ δεν το έχω πιστοσύνη, οπότε δεν μου αρέσει, το βγάζω. Και να δούμε τώρα το αποτέλεσμά μας. Περνώντας πάντα από πάνω την μπετονιά, δένοντας με ένα κομπάκι, θα σας δείξω και τον κόπο που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον, που δένω τα στριφτάρια μου και οτιδήποτε είναι σταθερό, σίδερο, στριφογυρίζω 4-5 φορές, περνάω από την τρύπα μέσα και ξαναεπιστρέφω στην άλλη τρύπα πίσω που βγάζει μια θηλίτσα η μπετονιά. Σαλιώνω πάντα
Δεν το κάνουμε τώρα για ευνόητους λόγους. Και ειδού το αποτέλεσμά μας. Τέλειο.